Ήχιος γέμισε με εκατοντάδες χαμόγελα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας πήραν μέρος στον 5ο ημιμαραθώνιο Χίου και τους συνεδούς αγώνες και βρέθηκαν πάνω από 800 δρομείς το πρωί της Κυριακής 28 Αυγούστου για πέμπτη φορά κάποιοι από αυτούς μπροστά στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά και απόλαυσαν το πρωινό τρέξιμο στη διαδρομή που είχαν επιλέξει μαζί με εκατοντάδες ακόμη φίλους, γνωστούς, συγγενείς, περνώντας μέσα από τον ανεπανάληπτο κάμπο και τα αρχοντικά του, δίνοντας το ηχηρό μήνυμα σε όλους μας ότι πρέπει να αφήσουμε τον καναπέ μας και να αθληθούμε. Η διοργάνωση του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου, που φέτος αγκαλιάστηκε και από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου και από το Δήμο Χίου, αλλά και από δεκάδες ιδιωτικούς φορείς χορηγούς, άφησε ευχαριστημένους όχι μόνο τους χιώτες, αλλά κυρίως τους δρομείς από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, σημειωτέων ότι ήρθαν στο νησί μας άνθρωποι από 20 χώρες για το σκοπό αυτό και όλοι, στην πλειοψηφία τους, συνδύασαν τον αγώνα με μίνι διακοπές στο νησί της Μαστίχας. Εκτός από τον ημιμαραθώνιο, που είναι 21.100 μέτρα, έγιναν και αγώνες 10,5 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και 1.500 μέτρων για παιδιά. Καθοριστική για ακόμη μια χρονιά η συμβολή των εθελοντών, που βοήθησαν τους διοργανωτές στη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ και πάλι την ηλεκτρονική χρονομέτρηση ανέλαβε ο Νίκος Πολιάς, ο παλέμαχος μαραθωνοδρόμος και εκδότης του περιοδικού Runner. Στο αγωνιστικό μέρος, αν και αυτό που μετράει στη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι να τερματίσει κανείς, στους άνδρες πρώτος ήταν ο Κυριάκος Ημυριώτης, ο οποίος προετοιμάζεται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου, που γίνεται ταυτόχρονα με το Διεθνή Μαραθώνιο της Αθήνας, ενώ στις δύο επόμενες θέσεις ήταν δύο Τούρκοι, ο Κοκμέν Αράς και ο Μεχμέτ Αϊντινιόρ. Στις γυναίκες πρώτευσε η Βασιλική Καραγεωργάκη, με δεύτερη τη Φρόσο Φαρμάκα και τρίτη την Αντωνία Μονιούκα. Στις άλλες επιμέρους κατηγορίες είχαμε στα 10,5 χιλιόμετρα των ανδρών πρώτον τον Τσεμίλ Κιοκτσέ, δεύτερο τον Ιζετίν Ακτσούλ, τρίτο τον Χαράλαμπο Γιατρουδέλη. Στα 10,5 χιλιόμετρα των γυναικών πρώτη η Ειρήνη Μιχάλα, δεύτερη η Μαγδαληνή Γκούμα και τρίτη η Λιάννα Χασιώτη. Στα 5 χιλιόμετρα των ανδρών πρώτος ο Αλέξανδρος Κελμαλής, δεύτερος ο Νίκος Καλούδης και τρίτος ο Δημήτρης Βλάτας. Στα 5 χιλιόμετρα των γυναικών πρώτη η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, δεύτερη η Άννα Γαλάτουλα και τρίτη η Γεωργία Κόκκινου. Στα 1500 μέτρα των αγοριών πρώτος ο Δημήτρης Τζίκας Φακιανάκης, δεύτερος ο Γιώργος Ιατρουδέλης και τρίτος ο Βαγγέλης Γουβίτσας. Και τέλος στα 1500 μέτρα των κοριτσιών πρώτη η Κατερίνα Λιόβαρη, δεύτερη η Μαρία Τουλούπα και τρίτη η Γογό Φαφαλιού. Παρακαλώ τους δρομείς να πάρουν τις θέσεις τους. Στα 5 χιλιόμετρα. Όλα τα παιδιά, δεν τα βλέπω όλα τα παιδιά να πάνε στο δεύτερο γκρουπ. Γιατί δεν πηγαίνετε εσείς παιδιά μου? Όλα τα παιδιά στο δεύτερο γκρουπ. Παρακαλείτε ο Χριστόφορος ο Μερούσης να έρθει δίπλα μου, ο εκπρόσωπος της περιφέρειας και ο εκπρόσωπος του Δήμου να έρθει δίπλα μου. Παρακαλώ, εσείς συνδρομείς των 5 χιλιόμετρων. Μετά το πρώτο χιλιόμετρο θα δείτε αριστερά κάποια κίτρινα βέλη. Ακολουθείτε τα κίτρινα βέλη. Οι δρομείς, οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν τα άσπρα. Εσείς, γι' αυτό και ο αριθμός σας είναι με κίτρινο. On the runners of 5 kilometers have to follow the yellow arrows.
Σε ένα λεπτό φεύγουμε. Ο εκπρόσωπος της περιφέρειας. Ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Χίου θα δώσει την εκκίνηση των 5 χιλιόμετρων σε λίγο, μόλις ο κύριος Μολιάς μας πει το OK. Παρακαλώ όλους τους δρομείς να πάρουν τις θέσεις τους. Κύριε Ηρακλή, θέλετε ιδιαίτερη να πάτε άμεσα, γιατί θα δει ροχέ σας και τους φίλους σας. Και εσένα δεν καταφέρνω, αλλά τους άλλους τους καταφέρνω. Σε μισό λεπτό ξεκινάμε. In half minutes we have to start. Ο εκπρόσωπος της περιφέρειας, ο κύριος Μπουγδάλος Παντελής, 21, είμαστε έτοιμοι για τα 5 χιλιόμετρα. Ακολουθείτε, μετά το πρώτο χιλιόμετρο, ακολουθείτε τα κίτρινα βέλη. You have to follow yellow arrows after the first kilometer. Five, four, three, two, one, zero. Καλό αγώνα σε όλους. Μπράβο, παιδιά μου, μπράβο. Πολύ καλά, μπράβο. Καλό αγώνα, enjoy your race. Enjoy. Μπράβο, παιδιά, πάμε. Τα παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς θα πάνε πιο πίσω, τώρα αυτή τη στιγμή, πιο πίσω. Τα παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς θα πάνε πιο πίσω. Τρία. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, μηδέν. Από εκεί, από εκεί. Τερμάτισε ο φίλος μας, ο Παντελής. Νίκο, άνοιξε το κελάτε εδώ. Ανοίξτε το αυτό, κελάτε εδώ. Ανοίξτε το, σκίστε το. Παντελή, άρχισε το κλείνω. Όλοι πίσω από την αψίδα. Οι δρομείς του ημιμαραθωνίου ακολουθούν τα άσπρα βέλη. The runners of half marathon have to follow white arrows. Three, two, one, zero. Καλό αγώνα να έχετε. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Καλό αγώνα. Enjoy your race. Μπράβο. Παρακαλώ τους δρομείς των 10 χιλιόμετρων να έρθουν εδώ μπροστά μου. Τους δρομείς των 10 χιλιόμετρων, ο κύριος, ο Βασίλης που είναι, Βασίλη, 3, 2, 1, 0, go, μπράβο.
Παρακαλώ τώρα τους γονείς να κάνουν χώρο γιατί σιγά σιγά θα επιστρέφουν τα παιδιά. Παρακαλώ και σας, ανοίξτε. Μπράβο, καλό αγώνα, καλό αγώνα. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, μπράβο. Πω, δε σε εδώ την Κορίνα. Μπράβο, Κορίνα, μπράβο. Πάμε. Go! Κος. Μπράβο. Τώρα σε λίγο θα υποδεχθούμε τα παιδιά. Φύγανε όλοι. Είναι κανείς που δεν ξεκίνησε να ξεκινήσει τώρα. Ωραία, ξεκίνησε. Λοιπόν, ανοίγουμε λίγο το διάδρομο, παιδιά, γιατί τώρα θα έρχονται τα παιδιά και επειδή είναι παιδιά, θέλουν να τρέξουν, να μην χάσουν πρόλεπτο. Μπράβο, και τέταρτος γονέας, μπράβο. Μπράβο. Ναι, πάντα είμαστε παρόν σε ό,τι αθλητικό γίνεται, ειδικά όταν υπάρχουν νέοι οι οποίοι είναι η ελπίδα για να κάνουμε κάτι καλό στον αθλητισμό και να περάσουμε μηνύματα στην κοινωνία. Κάθε χρόνο αυξάνεται η συμμετοχή, θετικό έτσι? Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να ευαισθητοποιείται απέναντι στον αθλητισμό. Ήταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίοι είναι μια πρόκληση για να έχουμε μεγαλύτερη αύξηση και συμμετοχή. Πιστεύω ότι κάθε χρόνος που θα περνάει θα αυξάνονται και ειδικότερα από ένα έργο το οποίο κάνουμε και εμείς στα σχολεία με παρεμβάσεις και προτροπή προς τα παιδιά που είναι εκεί. Να είστε καλά. Στα 5 χιλιόμετρα με χειροκίνητο ποδήλατο, έτσι? Ναι, με χειροκίνητο. Σε βλέπω κάνεις προπόνηση και στο παραλιακό του αεροδρομίου. Πώς την έβγαλες τη? Εντάξει. Είχα λίγο άγχος, γιατί δεν ξέρω, ένας αγώνας ήταν αυτός. Εγώ ήθελα απλά να αγωνιστώ, μ' άρεσε. Αυτό ήθελα να το κάνω χρόνια και του χρόνου με το καλό. Απλά θέλω να πω να είναι περισσότερα παιδιά να τρέχουν και περισσότερος κόσμος μάλλον και να κάνουν ποδήλατο. Να αντικαταστήσουμε τη λεωφόρο του αεροδρομίου με ένα πολύ καλό ποδηλατόδρομο, να πηγαίνει μέσα στον κάμπο, να βλέπουμε το δρόμο, τις ομορφιές του τόπου μας. Ζούμε στην καλύτερη γωνιά του πλανήτη. Αλλά δεν το έχουμε καταλάβει. Γιατί δυστυχώς είμαστε ανυφέλετοι, που λένε και στο χωριό μου. Και του χρόνου, Παντελή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη τον Καλαμάρη, γιατί τη διαδρομή την τρέξαμε μαζί, γιατί για λόγους ασφαλείας από τους υπεύθυνους έπρεπε να ήταν και ένας άλλος μαζί μου. Πάντως ευχαριστώ πολύ, έτρεξα και το ευχαριστήθηκα και ελπίζω του χρόνου να είναι περισσότεροι. Και αυτό μετράει, να το ευχαριστηθείς. Πάνω απ' όλα, τον αθλητισμό τον ευχαριστιόμαστε. Αυτή είναι η ουσία, αυτό είναι το... και συγχαρητήρια στο Χριστόφορο το Μερούσι, στο Γιάννη το Φουντούλη, στο Γαλανόπουλο που κατά το ίμιση είναι και χωριανός μου, και στα παιδιά που φεύγουν μεθαύριο στην Κέλη τη Λουφάγη και σε όλα τα παιδιά της Παραλυμπιακής ομάδας που φεύγουν μεθαύριο για το Ρίο. Συγχαρητήρια. Να πάνε καλά, όσο το δυνατόν καλύτερα. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 8,5. 8,5. Ναι. Πρώτη φορά στον αγώνα? Ναι. Πώς ήτανε? Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα ξανάρθεις δηλαδή? Ναι. Εσύ? Έτρεξα, ήταν ωραία η διαδρομή και
Μου άρεσε. Κουραστήκαμε? Ναι, ναι. Ναι. Θα ξανάρθεις όμως. Είμαι από τη Χαλκίδα και... Α, οπότε πρέπει να σε φέρουν οι γονείς, Ναι. Χριστόφορος Μερούσης. Μπορεί να μην σε καμαρώσαμε στο Βάθρο, αλλά σε καμαρώσαμε να τρέχεις. Εντάξει, το Βάθρο ακατόρθωτο. Για Ολυμπιάδα, ρεαλιστές να είμαστε. Το Βάθρο είναι ακατόρθωτο. Θέλαμε μια καλή εμφάνιση. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες εκεί πέρα, οι καιρικές. Βροχή, πολύ... έτσι, υγρασία. Βροχή, υγρασία, βαρύ το κλίμα για αποστάσεις. Πέρασε και ένα προβληματάκι δυστυχώς λόγω του ταξιδιού. Η αλλαγή των συνηθιών που ίσως έπρεπε να πάρω αντιβίωση δεν πήρα, γιατί θα με έκανε ακόμα χειρότερα. Εντάξει, νομίζω το πάλεψα αρκετά, σημασία έχει η συμμετοχή και ότι μετά από τόσα χρόνια βάδισα στον δρόμο του Σίλα και του Μάντικα και πήγα σε μια Ολυμπιάδα. Πώς είναι αλήθεια η εμπειρία αυτή? Το υπέρτατο που μπορεί να ζήσει ένας αθλητής. Νομίζω ότι οποιοδήποτε αποφασίσει κάποια στιγμή να σταματήσει επειδή κουράστηκε, πέρασαν τα χρόνια και αυτά, νομίζω ότι το υπέρτατη τιμή που μπορεί να έχει είναι να, στην πορεία του να συμμετέχει σε μια Ολυμπιάδα, σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Φαντάζομαι πάντως παρόλα αυτά δεν σταματάει η δική σου αθλητική δραστηριότητα με την Ολυμπιάδα, έτσι? Όχι, όχι, δεν σταματάει. Εντάξει, είναι μικρός ακόμη. 34 είμαι, αλλά έχω ακόμα αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνω. Θέλω να συνεχίσω τους αγώνες μου, τις προπονήσεις μου. Έχω νέους ακόμα στόχους. Ένα μεγάλο όνειρό μου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες και προσπαθούμε και συνεχίζουμε για ακόμα καλύτερα. Χριστόφορε, προλαβαίνεις να πάρεις μέρος στον Μαραθώνιο της Αθήνας? Προλαβαίνω, ναι. Αν σκεφτούμε ότι πέρσι έτρεξε στο Βερολίνο γύρω στις 27 του Σεπτέμβρη και σε 40 μέρες στην ουσία πήγα στην Αθήνα που ήμουν νικητής και ήμουν και πάρα πολύ καλά, ναι. Απλά θέλει πάλι προσεκτικές κινήσεις, θέλει προσεκτική αποκατάσταση. Γιατί προέρχομαι ήδη από μια δύσκολη προετοιμασία μες στο καλοκαίρι, από ένα δύσκολο αγώνα. Να ξεκουραστώ πρώτα, να είμαι υγιής και νομίζω ότι να είμαστε καλά να πάμε στην Αθήνα. Και να έρθουμε και στον πέμπτο ημιμαραθώνιο. Σιγά σιγά φτάσαμε στο πέμπτη χρονιά. Ξεκινώντας δειλά στην αρχή, αλλά όλο και περισσότερος κόσμος το αγκαλιάζει. Ενθαρρυντικό δεν είναι αυτό? Βεβαίως, βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο γενικά ανεβαίνει το τρέξιμο και στη συνείδησή μας και όλος και περισσότερος κόσμος το κάνει. Και βλέπουμε ότι αγκαλιάζει μαζί με αυτό και τον αγώνα μας εδώ και έρχονται και ξένοι άνθρωποι και δικαίως νομίζω, αν δεν είναι το μεγαλύτερο, είναι από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στο νησί μας. Και εύχομαι να συνεχίσει να προοδεύει και να ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο, να το αγκαλιάζουμε όλοι και να βοηθάμε σε αυτό. Το πιστοποιεί και η παρουσία σου εδώ, ανελιπώς θα έλεγα. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. Νομίζω το οφείλουμε να είμαστε εδώ να βοηθάμε. Εντάξει, σίγουρα ήθελα να τρέξω, αλλά την περασμένη Κυριακή τερμάτισα ένα δύσκολο μαραθώνιο που το μεγαλύτερο πρέπει που βαραίνει έναν αθλητή εκεί είναι ο τερματισμός. Και το έζησα με πολλούς συναθλητές στον δρόμο που τους συνάντησα και είχαν πάρα πολλά προβλήματα, είτε με κράμπες, είτε πονούσαν, δεν μπορούσαν να τερματίσουν και τα δίναν όλα γι' αυτό. Και ήταν και ένα πολύ ωραίο ταξίδι που γύρισα 36 ώρων που δεν μου επιτρέπει σήμερα, δηλαδή ακόμα δεν έχω συνέλθει. Οπότε ευχόμαστε να σε δούμε στον επόμενο μαραθώνιο, μάλλον της Αθήνας, έτσι? Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μιχάλη Σημειριώτης, ψυχή των αγώνων εδώ και κάθε φορά κάνετε και τον, πώς να τον πω τώρα, τον... Νέο ρεκόρ. Φέτος έχουμε δύο ρεκόρ. Πρώτο είναι ρεκόρ συμμετοχών, 20 χώρες έχουν συμμετοχές στο νησί μας και έχουμε και ρεκόρ επίσης συμμετοχών. Τώρα πλησιάζει η πρώτη δρομέα η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου. Τερματίζει η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου πρώτη δρομέα στα 5 χιλιόμετρα. Βασίλη και Κώστα, παρακαλώ λίγο πιο κάτω. Ας είστε πιο κάτω για το διάδρομο. Παραμένετε εκεί τουλάχιστον. Αυτός που έρχεται. Ο Αλέξανδρος Κελμαλής από τη Μυτιλίνη είναι ο πρώτος δρομέας στα 5 χιλιόμετρα που σε λίγο πλησιάζει. Δηλαδή η κοπέλα πέρασε και τον άντρα. Πάρε, είναι πολύ καλή. Είναι... Πάρτε συνέντευξη. Θα διακόψουμε με τον κύριο Σημειριώτη για να μιλήσουμε με την Βασιλική Κωνσταντινοπούλου. Από πού είσαι? Από Θεσσαλονίκη. Ναι. Πρώτη φορά στοιχείο? Πρώτη φορά. Ήρθα με τη Μιχάλα Ειρηνή που είναι πτυχίο και ήταν πολύ ωραία. Η διαδρομή καλή μέσα στον κάμπο? Πάρα πολύ ωραία. Είχε πάρα πολλά πράγματα να δεις. Όμορφα σπιτάκια. Περάσαμε και από ένα πάρκο μέσα. Ήταν πολύ καλή.
και σίγουρα θα ξαναέρθω. Έτσι, ε. Είδαμε και τον πρώτο των 5 χιλιόμετρων. Πρώτοι αθλητές που δερμάτισαν. Κύριε Μιχάλη, να συνεχίσουμε τα ρεκόρ. Λοιπόν, ρεκόρ συμμετοχών. Ρεκόρ συμμετοχών. Είχαμε 250 συμμετοχές επιπλέον από πέρσι. Θα είχαμε τουλάχιστον 350, αλλά σταματήσαμε το σύστημα γιατί έπρεπε να σταματήσει, να έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε αυτούς που ήρθαν και γράφτηκαν πρώτοι. Νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά, ότι του χρόνου σίγουρα με Θεού θέλοντος θα ξεπεράσουμε τις 1000 συμμετοχές. Θα οργανωθούμε και λίγο καλύτερα από τις χώρες που έρχονται τα τσάρτερ στο νησί μας. Συνεχίζονται οι τερματισμοί, οπότε τον αποδεσμεύουμε και εμείς σταδιακά. Ο δεύτερος δρομέας στα 5 χιλιόμετρα τερματίζει. Μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Και έχουμε και τον τρίτο που τερματίζει. Και μάλιστα ήταν μικρή σε ηλικία. Πόσο λένε? Νίκο. Το άλλο σου? Καγκούδης. Από πού είσαι? Από τα Μεστά. Από τα Μεστά? Ναι. Έχεις ξανατρέξει 5 χιλιόμετρα? Όχι. Πρώτη φορά? Ναι. Καλά τα πήγαμε. Πώς σου φάνηκε? Ωραίο είναι, εντάξει. Κουραστικό? Ναι, είναι κουραστικό. Είσαι σε κάποιο σύλλογο ή όχι? Ναι, στον Έφηβο. Στον Έφηβο. Τι τρέχεις εκεί? Τριχίλιαρο ή χιλιάρι. Από τα 3 στα 5 είχε μια διαφορά, αλλά καλά τα πήγες. Ναι, ναι. Ωραία ήταν. Και του χρόνου. Και του χρόνου, ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τερμάτισες? Πριν έτρεχα στο 1,5 χιλιόμετρο. Στο 1,5 χιλιόμετρο, είσαι ο πρώτος δηλαδή? Ο τρίτος. Ο τρίτος, έλα. Πώς σε λένε? Βαγγέλη. Το άλλο? Γουβίτσας. Πώς? Γουβίτσας. Γουβίτσας, Βαγγέλης Γουβίτσας, αθλητής είναι, έτσι? Ναι. Πώς ήταν η εμπειρία? Ωραία ήταν. Για βέβαια ήμουν λίγο άρρωστος και δεν μπορούσα να τρέξω και πολύ καλά. Μπορούσες και καλύτερα, θες να πεις? Ναι. Του χρόνου? Όχι, του χρόνου θα πάω στα 5 χιλιόμετρα. Θα πάω στα 5, γιατί θα σε ενήλικες. Ναι, είναι τρίτη χρονιά που έρχομαι εδώ στο 1,5. Ωραία. Και εδώ έχουμε την Άννα Γαλάτουλα. Μάλιστα. Τερματίσαμε? Τερματίσαμε. Πολύ καλά, ωραία διαδρομή. Ο καιρός με αέρα, οπότε μας ανακούφισε λίγο. Δεν είχαμε υπερβολική ζέστη, έτσι? Καθόλου ζέστη. Βέβαια, έτρεξα 5. Αυτοί που θα τρέξουν 10,5 και 21, ίσως οριστούν λίγο. Αλλά το γεγονός ότι φύσαγε βοήθησε λίγο, αν και στο πρώτο μισό της διαδρομής ο αέρας είναι κόντρα, λόγω βοριά, αλλά όλα καλά. Η εμπειρία πώς είναι? Η εμπειρία είναι πολύ καλή. Το συνιστάτε, θέλω να πω? Φυσικά και το συνιστούμε. Και μάλιστα δεν είναι ανάγκη να έρθει κάποιος να συμμετάσχει τρέχοντας. Μπορεί κάλλιστα να περπατήσει. Έτσι και να έχει αυτή την ωραία εμπειρία. Είναι σαν μια γιορτή. Και αξίζει τον κόπο να έχει κανείς μια τέτοια εμπειρία. Και είναι πολύ καλό για τον τόπο μας. Ευχαριστούμε όλους. Έχετε και πολλοί κόσμος, έτσι? Ασφαλώς. Φέτος έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς, τους εθελοντές, όλους όσους βοήθησαν σε όλη αυτή τη διοργάνωση. Και φαίνεται τελικά ότι καθιερώνεται ως θεσμός. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστώ πολύ και τον χρόνο. Παρακαλώ, να είστε καλά. Μπράβο, συγχαρητήρια, μπράβο. Και η τρίτη δρομέα στο 5 χιλιόμετρο μόλις τερμάτισε. Μπράβο. Ξαναπες μου το όνομα. Ιωάννης Τζιρτζής. Είσαι από τη Μυτιλήνη. Ναι, ναι. Ήρθες με τον πατέρα? Ναι, με τον πατέρα μου που τρέχει 21 χιλιόμετρο τώρα. Είναι στο μεγάλο. Και εσύ στα 5. Στα 5, ναι. Πώς σου φάνηκε? Ήταν υπέροχα η διαδρομή, ήταν τέλεια. Πιστεύω να ξανάρθω. Θα προσπαθήσω να ξανάρθω, ναι. Έχεις ξανακάνει να τρέξεις 5 χιλιόμετρα? Ναι, ναι. Γίνονται και άλλες διοργανώσεις στη Μυτιλήνη, όπως το Μισότοπο, στην Κανονή. Και είσαι πάω, σε αθλητικό σύλλογο? Όχι, όχι. Μόνος μου, σαν χόμπι. Α, μάλιστα. Ωραία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ.
Μετά τον αθλητή που είδαμε στα 5 χιλιόμετρα που ήρθαν από τη Μυτιλίνη, έχουμε και τον δεύτερο νικητή. Ο πρώτος νικητής. Ο πρώτος νικητής στα 5 χιλιόμετρα, έτσι. Και εσείς από τη Μυτιλίνη. Από τη Μυτιλίνη είμαστε ένα team, μια ομάδα 20 ατόμων. Ερχόμαστε κάθε χρόνο στοιχείο, σε κάθε μαραθώνιο. Αυτή τη φορά έρθουμε για μια ιδιαίτερη στιγμή που συνέβη, που χάσαμε έναν συναθλητή και τρέχουμε προς τη μνήμη αυτού, του Στρατήμου Φλουζέλη, ο οποίος ανέπτυσε το δρομικό κίνημα στη Μυτιλίνη. Α, και έρχεστε στη μνήμη του και τρέχετε εδώ. Στη μνήμη του, ο οποίος χάθηκε πρόωρα και άδικα την προηγούμενη Δευτέρα. Ήταν στους προηγούμενους ημιμαραθώνιους εδώ στο νησί μας. Όλους τους ημιμαραθώνιους, χρηματοδοτούσε όλους τους αγώνες που γινόταν στο νησί της Λέσβου. Ήταν αθλητής του μαραθωνίου. Και ουσιαστικά τα παιδιά από τη Μυτιλίνη τρέχουμε για αυτόν τον λόγο, στη μνήμη του. Μάλιστα. Πώς ήταν η εμπειρία σήμερα? Έχω καθίσει τουλάχιστον 3 χρόνια στοιχείο, γιατί σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Άρα μας ξέρετε καλά. Σας ξέρουμε καλά και σας τιμούμε. Το όνομα? Αλέξανδρος Κέλμαλης. Κέλμα. Κέλμαλης. Κέλμαλης, μάλιστα. Η εμπειρία ήταν ωραία σήμερα? Η εμπειρία ήταν πάρα πολύ καλή. Οργάνωση άρτια. Κάθε χρόνο και καλύτερη. Και του χρόνου ευχόμαστε να είναι και οι διπλάσιοι αθλητές φέτος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Από το λιμάνι, πώς βρεθήκαμε στο δρόμο? Χρειάζεται και αυτό που και πού να ασκούμαστε. Πόσα τρέξαμε? Πέντε, πολλά είναι. Πέντε, έχουμε να κατέβουμε και στο λιμάνι μετά. Καταρχήν τα ονόματά σας. Εμένα με λένε Δανάη. Δανάη. Νεφέλη. Νεφέλη, και έχετε και ωραία ονόματα. Πού τρέξαμε? 1500 μέτρα. Ναι. Πολλά δεν ήτανε? Κουράστηκες? Όχι. Όχι, εσύ? Όχι. Νεφέλη, πώς ήταν η εμπειρία? Πολύ ωραία. Πόσο χρονών είσαι? 9. 9. Και 6,5. Και 6,5, μάλιστα. Τι τάξη θα πάτε δηλαδή? Εγώ θα πάω Δευτέρα. Και εσύ? Τετάρτη. Τετάρτη. Ωραία. Σιδερή, τρέξαμε. Δεν απαντάς, ε. Ναι, όλα καλά. Σε πόσα? Στα 5 χιλιόμετρα. Απλή συμμετοχή. Τι, έτσι για να δούμε αν είμαστε σε φόρμα? Όχι, καμία σχέση. Ακόμα είμαι off season. Έτρεξα μόνο για τη συμμετοχή. Για φόρμα εννοώ, έτσι για να ασκηθείς, βρε παιδί μου. Ναι, κάτι πολύ απλό. Για τη βόλτα που λέμε. Καλή εμπειρία. Ναι, μια χαρά. Πάντα είναι καλή εμπειρία. Έχω τρέξει και τους 4 μαραθωνίους. Μόνο έναν δεν έτρεξα γιατί ήμουν εκτός χιού. Είναι ωραία η διαδρομή. Ναι, μια χαρά είναι. Φέτος άνοιξαν και στα 5 χιλιόμετρα το περιβόλι, το οποίο περάσαμε από μέσα. Θυμίστε μόνο το όνομα γιατί δεν το θυμάμαι. Το Αργέντικο? Όχι, το Αργέντικο. Στον Περλέα? Στον Περλέα, μπράβο, στον Περλέα. Ήταν μια χαρά, ήταν ωραία. Ωραία, άρα θα σε δούμε και τον χρόνο. Ναι, βεβαίως, συνέχεια. Μακάρι να γίνεται και θα είμαστε εδώ. Δεν χανόμαστε εμείς. Να είστε καλά, γεια σας. Ήρθαμε να τρέξουμε. Ήρθαμε να τρέξουμε, να τιμήσουμε και εμείς το αθλητικό γεγονός του νησιού. Θεωρείς ότι πάει καλά? Πάει καλά και από ό,τι έμαθα έχει και πιο πολλές συμμετοχές από πέρσι. Οπότε είναι καλό αυτό. Καλό να το στηρίζετε και εσείς οι αθλητές. Οπωσδήποτε. Πώς ήταν η εμπειρία? Στα 5 χιλιόμετρα δεν είμαστε για παραπάνω, εμείς είμαστε του νερού. Οπότε μια χαρά. Βελτιώσαμε και το ατομικό μας χρόνο. Μια χαρά όλα. Ωραία. Να είστε καλά. Και του χρόνου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πώς ήταν, Νίκο, η εμπειρία πρώτη φορά? Πρώτη φορά σε αγώνα τέτοιο. Ήταν ωραία. Εγώ έβαλα σαν στόχο να καταφέρω να τερματίσω στα 5.000. Έτσι. Εντάξει, από τα 5 ξεκινάνε όλοι. Έτσι. Και ο δεύτερος στόχος, τι εννοείς, θα πάω πολύ ψηλά? Χρόνο πάμε στα 10. Καλά, θα δούμε. Και ο δεύτερος στόχος ήταν να μην σταματήσω να τρέχω. Δηλαδή να μην το πάω περπάτημα, να το τρέξω. Και το κατάφερα. Οπότε εντάξει, είμαι ευχαριστημένος. Τρέξανε και μικροί? Τρέξανε και μικροί με τα παιδιά. Λοιπόν, πάνω τρέξαμε. Ναι. Πώς ήτανε? Μια χαρά, ωραία. Κουραστικά? Όχι. Θα το ξανακάνεις δηλαδή? Ναι, θα το ξανακάνω και τον χρόνο. Άμα λέει εκείνος ότι θα το ξανακάνει, σημαίνει πως ήταν καλά. Η διαδρομή? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μέσα από τα αρχοντικά του κάμπου, κάποια κομμάτια. Μέσα από τα περιβόλια. Όσοι ξένοι ενθουσιάζονται. Ναι, ακριβώς. Είναι κάτι το διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και του χρόνου, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έχει τελειώσει ο 5ος ημιμαραθώνιος χιού και όλοι οι συνοδοί του αγώνες. Και αυτή τη στιγμή οι διοργανωτές θέλουν να βραβεύσουν τον Χριστόφορο Μερούση για την συμμετοχή του βεβαίως στην Ολυμπιάδα. Την προηγούμενη Κυριακή ο Χριστόφορος έτρεξε στο Ρίο της Βραζιλίας και συμμετείχε σε αυτή την μοναδική εμπειρία του να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για την αγάπη μας.
θα συνοδευτεί με κάποιο χρηματικό ποσό. Το πράιν Λοιπόν, βράβευση του Χριστόφορου Μερούση με μία επιταγή και ένα χρηματικό ποσό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, έχετε συγκινήσει όλοι πάρα πολύ απίστευτα, πάρα πολύ αυτές τις μέρες, απίστευτα.
Every story has to end. You were my girl, now we ain't friends. See your face, I see your smile. See those evergreen brown eyes. You were the one, the one I loved so bad. No, you were the one I can't forgive and forget. Cause it hurts, it hurts. Cause it's you. Every story has to end.